Κοινές αστυνομικές ταινίες εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο Πέραμα όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να περάσει τον μπλόκο των αστυνομικών. Την ίδια ώρα, πυροβολισμούς με ένα νεκρό και ένα τραυματία είχαμε και στην Κηφισιά κατά δύο υπαλλήλων εταιρείας φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας είναι ανησυχητική, όπως καταγράφεται από την άνοδο των κρουσμάτων. Την ίδια ώρα, ικανοποίηση επικρατεί στην ελληνική κυβέρνηση από τα αποτελέσματα της χθεσινής συνόδου κορυφής. Θα πάμε στα σημεία του ρεπορτάζ, στον Παναγιώτη Φωτεινό, το Πέραμα, το Μαρίνο Αλιφέρη που είναι στην Κηφισιά και τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Αράντη Μιχαλόπουλο, αλλά και την Εύη Καλίνη στη Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινό, να δούμε το ντοκουμέντο των στιγμών της καταδίωξης και των πυροβολισμών. Σύνδεση βλέπουμε ήδη τον Παναγιώτη Φωτεινό με το Πέραμα. Είδαμε ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο. Βρίσκεσαι στο σημείο να δούμε όλο το ρεπορτάζ. Πώς ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό, τι έγινε και ό,τι νεότερες πληροφορίες έχεις, Παναγιώτη. Μαριλένα, όλα ξεκίνησαν αργά χτες το βράδυ, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε ένα ύποπτο λευκό αυτοκίνητο που μέσα είχε τρεις επιβάτες στην οδό Θηβών για να σταματήσει. Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Ξεκίνησε καταδίωξη, πέρασε μέσα από το Χαϊδάρι και κατέληξε εδώ, στην οδό Ελπίδος. Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτόπτες μάρτυρες, το λευκό αυτοκίνητο πήγε να πάρει αυτή τη στροφή που σας δείχνουμε με τη βοήθεια του περατέρα μας του Θοδωρή Ρωμανέα. Όμως βρήκε ένα λεωφορείο που κατέβαινε. Έτσι ξεκίνησε να κάνει όπισθεν. Έκανε όπισθεν λοιπόν και άρχισε να παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του. Αυτοκίνητα, μηχανές της ομάδας Δίας, οι οποίες ήταν εδώ. Και έτσι ξεκίνησε πανικός. Ακολούθησαν στιγμές πανικού. Οι αστυνομικοί έβγαλαν όπλο και ξεκίνησαν πυροβολισμούς. Από τα πυρά που άνοιξαν, πέθανε ο οδηγός του οχήματος. Έπεσε νεκρός. Παράλληλα, ένας από τους δύο τραυματίστηκε και ο τρίτος διέφυγε με τα πόδια από ένα στενάκι. Θα σας δείξουμε πως ακόμα υπάρχουν τρύπες στα αυτοκίνητα εδώ από τις σφαίρες. Πρέπει να πούμε, Μαριλένα, πως από τη συμπλοκή αυτή που έγινε εδώ στο Πέραμα, οι κάτοικοι βγήκαν έξω στους δρόμους. Περίμεναν μέχρι το πρωί να δουν τι θα γίνει. Ενώ 6 αστυνομικοί νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.